Καλημέρα. Καλημέρα. Καλού κακού σήμερα, όποιοι αν είστε, άμα βγείτε έξω, πάρετε την ομπρέλα. Γιατί φαίνεται ότι θα έχουμε βροχή, όχι κάτι φοβερό, αλλά θα βρέξει. Λοιπόν, Ευαγγελία, για ξεκίνα, γιατί η κυβέρνηση έχει δραστηριότητα. Αυτό το οποίο καταλαβαίνω είναι όμως ότι προσπαθεί το Μαξίμου να βρει καινούργια πατήματα. Δηλαδή, όλη αυτή η κατάσταση των υποκλοπών και οι αλλαγές έχουν λίγο αποσταθεροποιήσει την κατάσταση και μοιάζει ακόμα να είναι, πώς να το πω, σε κενό. Έτσι, έτσι είναι. Επιχειρεί αυτή τη φυγή προς τα μπρος που λέγαμε και χθες και η οποία θα επιτευχθεί με μία σειρά τρόπων έτσι, και επιλογών που έχουν πέσει στο τραπέζι. Καταρχήν είναι το θέμα των εξαγγελιών στη ΔΕΘ. Ο Πρωθυπουργός χθες μας προειδέασε ότι το πακέτο μέτρων θα είναι γενναίο. Ωστόσο, οπωσδήποτε θα είναι κάποια μέτρα τα οποία θα δώσουν μία ανάσα και επιχειρεί από εκεί να έχει κάποια ωφέλη. Να μην περνάει παρατηρητό ότι χθες ο Πρωθυπουργός, κατά την άποψή μου, να μην περνάει παρατήρητο, ουσιαστικά ανακοίνωσε ότι αλλάζει και το μοντέλο διακυβέρνησης. Και αυτό νομίζω κάτι επίσης Τι λέει, είναι είναι αυτό σημαντικό που θες να μας το εξηγήσεις, γιατί ίσως είναι και το πιο ενδιαφέρον. Αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός ότι τα υπουργικά συμβούλια πρέπει να γίνονται πιο πολιτικά. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι παράλληλα με το επιτελικό κράτος, το επιτελικό κράτος θα πάει λίγο πιο πίσω και πλέον και οι υπουργοί θα έχουν ένα πιο βαρύνοντα ρόλο στη διαμόρφωση του κυβερνητικού έργου. Στην τελική ευθεία για τις εκλογές, αυτό που Αυτό τους λέει είναι... σημαίνει, Ευαγγελία, κάτσε να το καταλάβουμε, ότι μοιράζει λίγο την μπάλα ο Πρωθυπουργός. Λειτουργεί πια σαν μια πιο συνεκτική ομάδα, γιατί μέχρι τώρα τις κατευθύνσεις, το κυβερνητικό έργο, τον συντονισμό, τον είχε κυρίως το επιτελικό κράτος. Τον είχε Και το θα έλεγα, Μαξίμου, τον είχε... κυρίως Νίκο, ο κύριος Δημητριάδης, ο οποίος είχε τις, ήταν αυτός ο οποίος ήταν ο βασικός κρίκος με τους Άρα υπουργούς. δηλαδή λέει ότι πια δίνω ένα μέρος, ας πούμε, του σχεδιασμού και της παραγωγής πολιτικής από τη δική μου ομάδα σε εσάς τους υπουργούς. Είναι σοβαρή αλλαγή αυτή, έτσι. Πολύ σοβαρή αλλαγή. Ότι θα λειτουργούμε πια σαν μια πιο συνεκτική ομάδα. Είχαμε δει στο παρελθόν και υπήρχαν κάποιες αριθμίες. Θυμόμαστε όλη την περίοδο της πανδημίας και όχι μόνο. Αυτή λοιπόν είναι μια αλλαγή που... Καλά, δεν ξέρω τώρα αν θα έχουμε λιγότερες ή περισσότερες αριθμίες, γιατί όπου λαλούν και πολύ κοκόρι, γενικά είναι λίγο περίεργα τα πράγματα, αλλά θα φανεί στην πορεία. Είναι, αλλά θα έλεγα ότι αυτή η κίνηση την υποδέχτηκαν θετικά οι υπουργοί με τους οποίους μιλήσαμε. Όχι γιατί αισθανόταν παραγωνισμένοι, αλλά γιατί πραγματικά ο συντονισμός ήταν πιο κεντρικός, ήταν του Μαξίμου, και τώρα θεωρούν ότι αυτό θα είναι μόνο προς μια έτσι, πιο θετική για αυτούς κατεύθυνση. Από εκεί και πέρα, το θέμα της αλλαγής του εκλογικού νόμου που αναδείξαμε και από χτες, θέλω να πω ότι και εγώ πιστεύω ότι δύσκολο ο Πρωθυπουργός μπορεί να το κάνει. Όμως, η αλήθεια είναι ότι πια συζητείται πάρα πολύ σοβαρά στο Μέγαρο Μαξίμου. Γιατί ξέρουν ότι ο κ. Ανδρουλάκης, μετά και την υπόθεση των υποκλοπών, δεν πρόκειται να συνενέσει να μπει σε κυβέρνηση. Κάτσε Σε να πω κάτι, Ευαγγελία, εδώ. Η Ευαγγελία από προχθές το βράδυ, σε επικοινωνία που είχαμε, είχε την πληροφορία. Εγώ ήμουν διστακτικός. Θεωρώ δηλαδή ότι ο Πρωθυπουργός δύσκολα θα αναλάβει το βάρος της αλλαγής του εκλογικού νόμου. Φαίνεται όμως ότι οι εισηγήσεις που υπάρχουν είναι πιεστικές. Δεν λέω ότι θα αλλάξει ο εκλογικός νόμος. Λέω όμως ότι πολλοί συνεργάτες του το λένε. Μένει να δούμε τι εκείνος θα αποφασίσει. Αλλά από εκεί που δεν ήταν στο τραπέζι κάτι τέτοιο, φαίνεται τώρα ότι είναι ένα ζήτημα συζήτησης. Με κυρίαρχο, ας πούμε, σενάριο πρόταση εννοώ, την επιστροφή στον νόμο Παυλόπουλου. Ναι, Νίκο, γιατί μετράνε, ξαναμετράνε, τα κουκιά δεν βγαίνουν και το επιχείρημα όσων το εισηγούνται είναι ότι ο τόπος μπορεί να πάει σε αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις μέχρι να σχηματιστεί κυβέρνηση και εκεί θα μπει σε περιπέτειες. Αυτό δηλαδή θα είναι, αν θέλεις, το βασικό επιχείρημα, αν και εφόσον αποφασιστεί να αλλάξει ο εκλογικός νόμος. Πάντως, με βεβαιότητα λέμε ότι έχει μπει σοβαρά στο τραπέζι για συζήτηση, από εκεί που δεν υπήρχε. Και το τελευταίο βήμα για τη φυγή προς τα μπρος είναι και ο ανασχηματισμός. Υπάρχουν κάποιες φωνές που λένε ότι πρέπει να Περιορισμένος το βέβαια, κάνει. αλλά πάντως ένα πράγμα που έβαλε ο Πρωθυπουργός ξανά χθες ήταν οι εκλογές το Μάρτιο-Απρίλιο. Δηλαδή αυτό που είπε με τόσο κατηγορηματικό τρόπο, νομίζω δύσκολα θα το πάρει πίσω. Θα δούμε τώρα με ποιον εκλογικό νόμο
και τι αποτέλεσμα θα βάλουν, γιατί θα βγάλουν, γιατί πάντα κοιτάμε τις εκλογές. Επιμένω να λέω ότι ειδικά αυτή τη φορά πρέπει να δούμε το αποτέλεσμα των εκλογών, να μην λέμε πότε θα γίνουν οι εκλογές, αλλά τι θα βγάλουν οι πρώτες, οι δεύτερες, δεν ξέρω αν θα χρειαστούν και οι τρίτες, αν η χώρα θα έχει κυβέρνηση με λίγα λόγια. Γιατί και στον νόμο Παυλόπουλου, αν θα πάμε σε τέτοια κίνηση, ο πήχης είναι επίσης ψηλά, έτσι. Είναι πάνω από το 36%, είναι κοντά στο 36,5% είναι ο νόμος που χρησιμοποίησε και ο Τσίπρας σε δύο εκλογές. Δεν είναι εύκολη η αυτοδυναμία. Προφανώς βέβαια είναι πιο εύκολη από το 38 που είναι με τον σημερινό νόμο. Ελένη. Ναι, εγώ θα έλεγα ότι πραγματικά θα ξαφνιαστώ αν ο Πρωθυπουργός κάνει μια τέτοια κίνηση, γιατί αυτό θα είναι μια παραδοχή ήττας στην πραγματικότητα. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει διαβεβαιώσει με κάθε τρόπο ότι δεν θέλει να προχωρήσει στην αλλαγή του εκλογικού νόμου και για την υστεροφημία του. Δηλαδή, είναι άλλο να χάνεις γιατί έχασες και άλλο να σκεφτείτε δηλαδή να αλλάξει τον νόμο και να χάσει. Εκεί πραγματικά θα είναι μια τραγική εξέλιξη για την Νέα Δημοκρατία, για τον κύριο Μητσοτάκη. Κάτσε, που βρε, θα λένε, έχει κάνει ένα λεπτό. Ό,τι μπορεί ένα λεπτό, ένα για λεπτό. Να κρατηθεί στην εξουσία, ναι. Και δεν θα το έχει καταφέρει. Ένα λεπτό. Πραγματικά θα εκπλαγώ. Θέλω να κάνω δύο παρατηρήσεις για να πεις γνώμη για αυτές. Πρώτον, προσωπικά θεωρώ ότι ήταν πολύ μεγάλο λάθος της κυβέρνησης η αλλαγή του εκλογικού νόμου. Ήταν στην αρχή της θητείας, δεν έπρεπε να γίνει, έγινε βιαστικά, έγινε χωρίς πολιτική διορατικότητα και εγώ υποστηρίζω ότι πρέπει να υπάρχει εκλογικός νόμος που να παράγει βιώσιμες κυβερνήσεις. Άρα, αυτός ο εκλογικός νόμος που η κυβέρνηση αυτή έφτιαξε δεν παράγει βιώσιμες κυβερνήσεις. Αυτή είναι η θέση μου. Τώρα, στο δεύτερο αυτό κομμάτι, σε αυτό που είπες για παραδοχή ήττας και αλλαγή εκλογικού νόμου κλπ. Το ίδιο έκανε ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας, να θυμίσουμε, ότι πριν τις εκλογές άλλαξε τον εκλογικό νόμο. Γνωρίζοντας, ένα λεπτό, αναλογική, ένα λεπτό, Ελένη, ένα λεπτό. Γνωρίζοντας ότι θα κάνει, γνωρίζοντας ότι θα κάνει εκλογές με άλλο εκλογικό νόμο και ψηφίζοντας έναν εκλογικό νόμο ο οποίος θα πήγαινε μετά και θα έφερνε τη χώρα, μιλώντας με απλή αναλογική. Έφερε την απλή αναλογική για την οποία είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση, η οποία δεσμεύτηκε από πριν ότι θα αλλάξει τον εκλογικό νόμο. Την έφερε αφού βγήκε η κυβέρνηση. Άλλαξε τον εκλογικό αφού νόμο. Αφού βγήκε η κυβέρνηση, Βρελένη μου, με τον νόμο Παυλόπουλου. Και με αυτό τον εκλογικό νόμο θέλει να ξαναλλάξει τον νόμο που άλλαξε αυτή. Δηλαδή, ό,τι περιγράφεις για το Μητσοτάκη το έχει κάνει ο Τσίπρας. Το κορύφωμα της ξεφτύλας. Ναι, απλώς ό,τι περιγράφεις για το Μητσοτάκη το έχει κάνει ο Τσίπρας, ο οποίος χρησιμοποίησε όχι, το βολικό. Όχι, κάτσε, άσε με να το πω. Όχι, μα δεν το έχει κάνει. Μα το έχει κάνει, είναι ακριβώς το ίδιο. Χρησιμοποίησε. Γιατί η κυβέρνηση δεν τα έκανε καλά. Χρησιμοποίησε το 15 τον εκλογικό νόμο που τον βόλευε. Βγήκε η κυβέρνηση και έκανε και τις δεύτερες εκλογές που ξαναβγήκε ο Πρωθυπουργός με τον εκλογικό νόμο Παυλόπουλου και δεν έκανε απλή αναλογική ενώ μπορούσε. Και άλλαξε τον εκλογικό νόμο, όπου οι εκλογές έγιναν πάλι με τον νόμο Παυλόπουλου για να γίνουν εκλογές τώρα με την απλή αναλογική. Συγγνώμη, αλλά όταν αλλάζει τον εκλογικό ο νόμο Τσίπρας πριν τις εκλογές. Τον νόμο και όταν δεν είδε ότι δεν βγαίνει. Κάνει το ίδιο. Ξαναείπε θα αλλάξω τον νόμο. Δεν το έκανε αυτό. Αυτό είναι εδώ το λάθος. Το άλλαξε λάθος. Τον νόμο. Δεν της βγαίνει τώρα ο νόμος που έφερε η ίδια και τώρα μιλάμε για να ξαναλλάξει ο εκλογικός νόμος γιατί δεν βγαίνει η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Γιατί να κάνουμε ρε παιδιά, αυτό, αλλάξουμε τους νόμους αυτό, για να βγει και πάλι η κυβέρνηση της Ελένη, Νέας Δημοκρατίας. Ελένη, έχουμε αλλάξει και τα δεδομένα πάντως γιατί φαίνεται... Δηλαδή οι νόμοι αλλάζουν με βάση τα δεδομένα. Ποιος το γράφει αυτό, ποιο σύνταγμα ωραία, το Ελένη, γράφει αυτό. Το είπες. Να πούμε το εξής τώρα. Υπάρχει ζήτημα πολιτικής διορατικότητας για την κυβέρνηση και την αλλαγή του νόμου. Όταν τον ψήφισε. Αυτό είναι που για μένα συνιστά το μεγαλύτερο λάθος, όπως είπα στην αρχή. Γιατί είναι βαρύ λάθος που αφορά την εξέλιξη της ζωής και τη σταθερότητα στον τόπο. Όμως να αναγνωρίσουμε ότι η κυβέρνηση πρέπει να υπάρχει. Πρέπει να είναι σταθερή. Και να πούμε και ένα ακόμα. Και γιατί πρέπει να είναι της Νέας Δημοκρατίας. Ακριβώς, δηλαδή, αυτό θέλω να πω. Δεν το καταλαβαίνω. Ότι, και εν πάση περιπτώσει. Τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη που έχουν συμμαχικές κυβερνήσεις, τι έχουν πάθει. Ναι. Χειρότερα γίνονται εδώ. Υποκλοπές δεν γίνονται στο βαθμό. Το έχετε ξαναδεί εσείς αυτό. Το έχουμε ξαναδεί, ναι, Ελένη, σε πάρα πολλά κράτη. Εντάξει. Σε πάρα πολλά κράτη και είναι σύστημα της παθογένειας. Είναι μέρος της παθογένειας του συστήματος. Αλλά θέλω να πω ότι ο εκλογικός νόμος,
αυτός που συζητάμε τώρα ότι μπορεί αν αλλάξει να θεσπιστεί κτλ. Τι κάνει στην πραγματικότητα, ευνοεί λίγο παραπάνω το πρώτο κόμμα. Του δίνει 10 έδρες παραπάνω. Σε χαμηλότερο πήχη, στο 36 και κάτι τα 100. Αυτό αφορά το πρώτο κόμμα. Αν λοιπόν λες ότι πάει να το κάνει γιατί τον βολεύει, στην ουσία έμεσα παραδέχεσαι ότι θα είναι πρώτο κόμμα. Γιατί αν δεν είναι πρώτο κόμμα ο Μητσοτάκης, ένα λεπτό βρε Λένη, να το βάλουμε ναι, με βάση τη λογική. Άκουσε με. Ναι, ναι. Με βάση τη λογική λοιπόν, άφησε με να το πω. Η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα. Με βάση τη λογική λοιπόν, δεν πάει να φτιάξει κάτι για να χάσει, γιατί ο Τσίπρας το 19 έφτιαξε κάτι επί την ήττα του. Εδώ μιλάμε για κάτι το οποίο πάει να φτιάξει λέγοντας, αν το κάνει, το ξαναλέω, αν το κάνει, ότι όποιο είναι πρώτο κόμμα θα πάρει μεγαλύτερο μπόνους. Άρα προεξοφλεί ότι θα είναι πρώτο κόμμα. Εγώ λοιπόν λέω, το πρώτο κόμμα, όποιο και να είναι αυτό, θες ο ΣΥΡΙΖΑ, θες η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, όποιος και να είναι, πρέπει με ένα ποσοστό 36,5% να μπορεί να κάνει κυβέρνηση. Θεωρώ ότι ο νόμος Παυλόπουλου είναι ένας καλός νόμος, γιατί δεν εγώ πρέπει να πάει και ο πήγης την απόλυτη χαμηλά. Ξεφύλα. Δεν μπορεί να έχεις, δεν μπορεί να έχεις 30% να κάνεις κυβέρνηση. Την απόλυτη ξεφτύλα, η οποία ωραία, πραγματικά εντάξει, θα καταγραφεί στην ιστορία και θα είναι ένα μελανό σημείο για την πολιτική ιστορία του τόπου, ότι αναλόγως αν βγαίνει μια κυβέρνηση ή όχι, θα αλλάζει τον νόμο. Για να ακούσουμε λίγο για τον Θανάση τώρα, να μας πει γνώμη για αυτά που λέμε, να μας πει και ένα οικονομικό για να τελειώσουμε, γιατί μας παρατράβηξε η ιστορία του νόμου σήμερα. Να πάω στα οικονομικά, γιατί τώρα ναι, ναι, σε ό,τι αφορά τον εκλογικό νόμο, η κάθε κυβέρνηση αλλάζει τον εκλογικό νόμο κατά το δοκούν. Έτσι. Αυτό έχει αποδείξει σύγχρονη ιστορία. Τώρα από εκεί και πέρα, εντάξει, ο καθένας κάνει τις εκτιμήσεις του. Ο Πρωθυπουργός χθες προσπάθησε λίγο να χαμηλώσει τον πύχη των προσδοκιών. Όχι ότι δεν θα είναι, όπως είπε και η Ευαγγελία, και νέο το πακέτο της ΔΕΤ. Ωστόσο, είχαν πέσει στο τραπέζι τόσα πολλά πράγματα, είχαν γραφτεί τόσα πολλά πράγματα, που όλοι περιμένανε ότι θα γίνουν όλα. Δεν πρόκειται να γίνουν όλα, έτσι να είναι ξεκάθαρο. Σε ό,τι αφορά τη σύνταξη του πακέτου, όλα θα εξαντληθούν στο παραπέντε, γιατί πρέπει να δούμε και τι μέτρα θα αναλάβει η Ευρώπη. Τι θα κάνει τελικά η Ευρώπη, και ειδικά στο κομμάτι του ρεύματος. Αν κάνει αρκετά, τότε είναι αυτονόητο ότι ανοίγει περισσότερο η περίμετρος και μπορεί να κάνει η ελληνική κυβέρνηση να δώσει περισσότερα μέτρα και κυρίως μακροπρόθεσμα, δηλαδή για το 2023 και μετά. Μένει να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί. Πάντως στο επίκεντρο θα βρεθεί το ηλεκτρικό ρεύμα, που και χθες είχαμε υπερπτήσεις. Να πούμε ότι στην Ελλάδα έφτασε στο παραπέντε η ανώτερη τιμή να είμαστε ήδη, στα 1000 ευρώ. Στο παραπέντε, 9,71 νομίζω. Επίσης το καλό νέο της χθεσινής μέρας ήταν ότι το πετρέλαιο είχε μεγάλη πτώση, πήγε ξανά κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Οπότε σήμερα είναι λίγο πάνω. Περιμένουμε μία, έστω να μείνουν εκεί που είναι. Ναι. Να μην έχουμε νέα άνοδο με και τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα είναι ο χειμώνας εφιάλτης, ο Πούτιν παίζει αυτό το βρώμικο παιχνίδι που βλέπουμε, έκλεισε πάλι τη στρόφη για σήμερα και ξαναλέω, σκεφτείτε την ιστορία του να έχουμε μια μεγάλη κακοκαιρία ας πούμε και να πει ο Πούτιν κλείνω τη στρόφιγγα γιατί θέλω να κάνω συντήρηση. Και θα το κάνει αυτό έτσι. Δηλαδή θα παίξει πάρα πολύ με όλο αυτό το πράγμα και το λέει ανοιχτά και αυτός και οι άνθρωποι του ότι σταματήστε τις κυρώσεις για να ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Δηλαδή αφήστε με να κάνω όποιο πόλεμο θέλω χωρίς να υπάρχει καμία επίπτωση για μένα. Αυτό είναι το τοπίο. Εκεί πάμε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, δεν ξέρω, Ευαγγελία, θες να πεις κάτι άλλο, γιατί μας παρατράβηκε σήμερα ο εκλογικός νόμος. Είναι αυτό το παιχνίδι των εκβιασμών, το οποίο δοκιμάζει τις αντοχές όλων και δημιουργεί και αυτή την αστάθεια, την οποία μίλησε και ο Πρωθυπουργός, σε όλες τις κυβερνήσεις οι οποίες στήριξαν τον πόλεμο, την πλευρά της Ουκρανίας στον πόλεμο. Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα τα διαβάσετε στο news, όπως κάθε μέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.